που έχεις κάνει. Είναι αυτή τώρα η πρόβα που κάνουμε στο περίπου και τη φωτογράφηση. Επίσημη πρόβα νηφικού. Όχι, επίσημη πρόβα νηφικού δεν έχω κάνει. Και νομίζω ότι αργεί πάρα πολύ αυτό για να συμβεί. Δεν ξέρεις ποτέ, αλλά τέλος πάντων δεν είναι καθόλου στα άμεσα σχέδιά μου. Το ζω έτσι, τώρα, για λίγο, για 3 ώρες το απόγευμα. Αυτό. Ήταν ωραία εμπειρία πάντως. Ήταν ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία πραγματικά. Και ήμασταν μόνο κορίτσια εδώ και το κάνα και τραγουδάγαμε και τραγούδια του γάμου. Σήμερα γάμος γίνεται και τέτοια και το ζήσαμε, το ζήσαμε. Είμαι σίγουρη ότι θα σε δουν, απλά δεν θα δουν στα. Σου λέω, οι γιαγιάδες τώρα είναι σε άλλο σύμπαν. Ήδη έχουν βρει πού θα καδράρουν τις φωτογραφίες, είμαι σίγουρη. Απλά δεν υπάρχει κάτι στα χέρια σου ακόμη, δαχτυλίδι. Οπότε να πούμε ότι αργεί ο γάμος. Αργεί, αργεί. Η είδηση είναι αυτή. Μονόπετρο έχεις δεχτεί. Γιατί ποτέ. Δείχνει ότι μια σχέση σου γίνεται λίγο πιο σοβαρή και ότι υπάρχουν σχέδια μελλοντικά. Πολύ μελλοντικά βέβαια, για γάμο. Όχι, δεν έχω δεχθεί ποτέ μονόπετρο στη ζωή μου. Δεν μου έχουν κάνει πρόταση γάμου ποτέ. Και... Το έχεις φανταστεί έτσι, έχεις σκεφτεί πώς θα είναι η στιγμή εκείνη, το πώς θα γίνει η πρόταση? Δεν είμαι πάρα πολύ του γάμου με την συμβατική έννοια. Όταν έχει περάσει από το μυαλό μου φευγαλέα, έχω σκεφτεί ότι θα είναι κάτι σαν πάρτι. Τώρα όλα αυτά με τις εκκλησίες, τις χαιρετούρες, τα από εδώ και τα από εκεί, δεν τα έχω πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα επιλέξω να είναι κάτι χαλαρό, σε πάρτι διάθεση. Love and marriage, love and marriage. Έχετε σκεφτεί, έχετε συζητήσει κάτι για την επόμενη σεζόν? Αν θα είστε πάλι η ίδια ομάδα με τα ίδια πάνελ, οι ίδιοι παρουσιαστές? Κάτι που, αν και είναι νωρίς να το λέμε, ουσιαστικά τώρα γίνονται οι συζητήσεις. Μπορεί τώρα να ξεκινάνε οι συζητήσεις. Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω συζητήσει κάτι. Ξέρω για την επόμενη σεζόν ότι αν όλα πάνε καλά θα δούμε το Masterchef. Και αυτό το περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία. Κάτι επιπλέον δεν έχω ιδέα. Ενώ δεν υπάρχει κάποια συζήτηση. Καμία συζήτηση προς το παρόν. Αλλά είναι πολύ θετικά τα σχόλια, είναι πολύ θετικά τα νούμερα. Η ομάδα, γιατί είναι ωραίο που σας έχουμε συνηθίσει όλους μαζί και ίσως θα μας φανεί κάπως παράξενο να δούμε μόνο τον ένα παρουσιαστή. Ίσως μόνο τον Γιώργο ή μόνο τη Φέη. Θα είναι όντως παράξενο, γιατί έχουν δέσει πάρα πολύ. Ο Γιώργος και η Φέη το λένε και οι ίδιοι. Και το ξέρω ότι το σκέφτονται κάποια στιγμή να χωρίσουν τηλεοπτικά, το αναφέρουν συχνά, όμως ταιριάζουν πάρα πολύ. Και στη ζωή αλλά και στον αέρα. Πότε θα βγει το Masterchef το κανονικό στον αέρα? Γιατί είδαμε ότι πριν λίγο καιρό έγινε η αναβολή του. Αναβλήθηκε για την επόμενη σεζόν όπως και πολλά άλλα προγράμματα. Το έχετε γυρίσει εσείς? Δεν ξέρω αν έχετε μοντάρει όλα τα επεισόδια. Το έχουμε γυρίσει εμείς, δεν ξέρω σε ποια διαδικασία είναι το μοντάζ. Φαντάζομαι ότι σίγουρα έχουν γυρίσει τα μισά από τα 70-72. Ο τελικός μένει, δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι ο νικητής. Και εγώ ξέρω ότι θα είναι για την επόμενη σεζόν από Οκτώβρη. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ευτυχώς από τη μία που πήγε στο Μέγκα και δυστυχώς που δεν έμεινε στον Αντένα, γιατί αν ήσουν στο Dancing, υποθετικά πάντα, στα παρασκήνια, πάλι δεν θα βγαίνει στον αέρα, γιατί αναβλήθηκε τώρα αυτό, τελευταία στιγμή. Δεν νομίζω ότι αυτή την εποχή, ευτυχώς και δυστυχώς και σχέδια και αν και αυτό, δεν γίνονται και δεν βγάζει και κανένα συμπέρασμα. Ούτως ή άλλως εγώ στη ζωή μου έχω μάθει να δέχομαι... Να κυνηγάω τα πράγματα που θέλω, αλλά να δέχομαι έτσι όπως συμβαίνουν τα πράγματα όταν αυτά συμβούν. Γιατί όντως πιστεύω σε αυτό το κλισέ, το ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται και συνήθως γίνονται για το καλό. Οπότε δεν κρατάω στεναχώριες για τίποτα και δεν μετανιώνω επιλογές τις οποίες έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Αλλά είναι πάρα πολύ ανασφαλές το περιβάλλον όλων το εργασιακό αυτή την περίοδο. Οπότε... Αν έχεις ακούσει και εσύ κάτι για τις υψηλές απολαύσεις της Επιτροπής ή της Ζέτας Μακρυπούλια που λένε ότι ίσως εκείνες καθυστέρησαν λίγο περισσότερο την εκπομπή αυτή να βγει στον αέρα. Δεν έχω ακούσει κάτι εγώ, δηλαδή δεν ξέρω τι χρήματα παίρνουν οι άνθρωποι, αλλά είμαι σίγουρη από όσο τους έχω γνωρίσει ότι ο καθένας ξεχωριστά θα έλεγε ότι κατεβάστε μου την δική μου αμοιβή για να είμαι σε αυτό το show. Είμαι σίγουρη, γιατί ξέρω πόσο πολύ το αγαπάνε. Η Ζέτα το κάνει 2 χρόνια, είναι πολύ ταυτισμένο αυτό το προϊόν μαζί της. Dad was told by mother, you can't...